σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, τρίτη αγωνιστική σήμερα για την Development League και οι Detroit Pistons αντιμετωπίζουν την Μπούμψα Γαλακά. Οι Detroit Pistons από τη μία με μία νίκη και μία ήταν μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα κόντρα στην Άιτη, την Μπούμψα Γαλακά, η οποία μετράει δύο νίκες και καμία ήταν μέχρι σήμερα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να έρχαν την πρώτη επίθεση, η οποία ήταν άστοχη. Πρώτη ευκαιρία τώρα και για την Μπούμψα Γαλακά, η οποία δεν θα φέρει κάποιο καλάθι από τον Φλόκα. Κρατούν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι και θα πάρει τώρα ένα τρίποντο. Ο Φλόκας και θα το βάλει. Θα άνοιξε έτσι το σκορ με τη δεύτερη δική του ευκαιρία. 0-3. Πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Οι γηπεδούχοι που ξεκινούν με Κάπα, Μουιμπουά, Σακινίδη, Σπανόπουλο και Μάνο στην πρώτη πεντάδα. Δεν θα περάσει πάσα εδώ του Μουιμπουά αρχικά. Αυτή στον Σακινίδη. Ωραία, θα πασάρει αυτός στον συμπαίκτη του, στον Μάνο, ο οποίος θα σκοράρει, θα πάρει για το φάουλ και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει από την όμορφη assist που του δόθηκε. Ισοφαρίζει τελικά 3-3. Πάμε να δούμε και την πεντάδα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι ξεκινούν με Κοτέα, Λάσκο, Μπούρμπουλα, Πολάκη και Φλόκα. Το σημερινό παιχνίδι. Έπαιξε με τον Λάσκο. Ο Τέας, η μπάλα πέρασε εκτός. 9 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Στην επαναφορά πάει ο Φλόκας. Ψάχνει συμπαίκτη, θα συνεργαστεί με τον Μπούρμπουλα. Άλλαξε το μαρκάρισμα, πήρε ο Φλόκας. Κακή πάσα. Φεύγει μπροστά ο Σαχινίδης, ο οποίος προσποιείται και εκτελεί για να βάλει μπροστά την ομάδα του. 5-3. Κάνοντας προσποιήσει και του Σαχινίδη, βρήκε στόχο. Και το πρώτο προβάδισμα είναι γεγονός για τους Detroit Pistons. Λόκας βρήκε διάδρομο. Δεν τελείωσε καλά τη φάση. Δεύτερη ευκαιρία θα μένει και αυτή από τον Κοτέα. Σαχινίδης, Μουιμπουά. Πήρε ο Μάνος. Πανόπουλος πάει προς τα μέσα με το δεξί lay-up. Δεν θα βρει το δρόμο προς το καλάθι. Υπάρχει όμως πήρυγμα για φάουλ από τον Λάσκο. Αστόχο στην πρώτη προσπάθεια. Και την δεύτερη 0 στις δύο βολές από τον Σπανόπουλο, παραμένει το 5-3. Μπούρμπουλας. Λάσκος. Αφήνει έξω στην περιφέρεια ο Κοτέας, άφησε χέρι με χέρι στον Φλόκα. Σηκώθηκε για 2, αμαρκάριστο σούτ, εύστοχο επίσης για το 5-5. Σαχινίδης παίζει γρήγορα. Βάλα όμως έτσι να πάει στα δικά του χέρια. Μανόπουλος πήρε το screen, έπαιξε με τον Μάνο, πολύ ωραίο εδώ το pick and roll. Μπάλα πέρασε εκτός από τα χέρια του Κάπα. Μπούρμπουλας τώρα. Τον καταδιώκει ο Σπανόπουλος, Μπούρμπουλας θα τελειώσει τη φάση, όχι με επιτυχία και καθαρίζουν τώρα το rebound οι άσπροι. Μανόπουλος αλλάζει κατεύθυνση. Μάνος βλέπει απέναντι τον Σαχινίδη, έχει χορό. Πέφτει πάνω του Μπούρμπουλα, θέλει την προσπίση, αλλά μένει εκεί να τον καλύψει μετά. Σπανόπουλος τώρα με 10 δευτερόλεπτα στην κατοχή του Detroit Pistons και πάλι Σπανόπουλος στην κορυφή. Αυσέ στο πλάι. Ένα δίποντο από τον Κάπα στη λήξη του χρόνου. Για το 7-5, το τσάκρο λάβει εδώ και έχει καλέσει ο ψηλός. Λασκός.
Δεν μπορούσαν να παίξουν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Φλόκας τώρα. Ταχυνίδησε και τον βρήκε άθελα του. Και έχουμε φάουλ. Έγινε επαναφορά πήρε ο Φλόκας. Θα πετάξει την μπάλα όπως όπως. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Τώρα Σαχινίδης. Μουιμπουά στο πλάι. Ένα μακρινό δίποντο εύστοχο. 9-5 πρώτο καλάθι. Και για τον Μουιμπουά. Νίκη αυτός λογαριασμό. Στο σύν 4 η Detroit Pistons 6 και 10. Πριν να αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Λόκας προσπαθεί να του φτιάξει χώρο ο Πολάκης, τον εκμεταλλεύεται και εκτελεί για το 9-8. Ταχυνίδης είναι αρκετό ύψιστο σούτ, ήταν πολύ άσχημη εκτέλεση. Κούρμπουλας τώρα κουβαλάει. Του δώσει και πάλι στην γωνία ο Λάσκος. Μπουρμπουλας θα συνεργαστεί ξανά μαζί του. Μπαίνει δυναμικά στη φάση. Ψηλότερα για να μαζέψει ο Μάνος και αφήνει στον Σπανόπουλο. Μέζει γρήγορα με τον Μουιμπουά. Θα πάει στον ένας με έναν εκείνος. Επιστρέφει και η άμυνα των φιλοξενούμενων. Αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν εκεί τον Μάνο. 18 πλέον. Καλός ο ρυθμός μέχρι στιγμή στο μάτς. Ένα δίποντο από το ύψος των βολών, ευστοχή ο Μπουρμπουλάς για το 11-10. Επιλογές του. Σηκώνεται για δύο το πύριο τελικά. Και εκεί με τη βοήθεια του ταμπλού να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Και τώρα πήρε ο Μπουρμπουλας. Θα εκτελέσει για τρεις. Βρίσκει σίδερο. Μουιμπουά είναι εκεί ολομόναχος για να μαζέψει. Μανόπουλος. Είδε την κίνηση του Μάνου. Τα γερά σηκώνεται, δεν μπορεί να ευστοχίσει όμως ο Κάπας. Με ευκαιρία για τους άσπους χαμένοι και αυτοί. Με ρίσκο το η μακρινή πάσα την σταμάτησε ο Σπανόπουλος. Ρεμία ζητάει ο Κάπας που θα περάσει όλο το κέντρο. Σαγενίδης βρέθηκε στο παρκέ από το φάουλ του Φλόκα. Φάουλ νούμερο 3, αν δεν κάνω λάθος αυτό για τους φιλοξενούμενους. Αμένει η δεύτερη από τον Σαχινίδη, 12-10. Λόκας. Το μάτς έχει περάσει και ο Χατζη Θεοδόρου από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Εδώ θα γυρίσει ωραία, θα ρολάρει ο Κοτέας. Να καταφέρουμε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μουιμπουά. Μια σκαστή πασά. Παναστασίου αφήνει και πάλι έξω τον Σαχινίδη. Μουιμπού έχει βγει στα αριστερά, τώρα θα εκτελέσει για δύο. Δεν το βάζει. Μπουρμπουλας. Στέκεται για τρεις, σε στοχή. 12-13 προβάδισμα πλέον για την Μπούμ Σακαλάκα. Με τον Μπουρμπουλα να εκτελεί από μακριά, νομίζω είναι το πρώτο δικό του, είναι το πρώτο δικό του έστω τρίποντο σήμερα.
πιέζει τώρα τον, τον αντίπαλό του, τον Παπαναστασίου. Αυτό είχε εκείνος. Βούρβουλας. Δέχεται το φάουλ. Και έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Καράς πέρασε στο παρκέ για λογαρίσμα των φιλοξενούμενων. Από την άλλη έχουμε τον Βερβενιώτη. Και ποιον άλλον δεν έχω προλάβει να δω αριθμό. 91 νομίζω βλέπω. Όχι, 31 ο Μητσογιάννης έχει πέρασει στο παρκέ. Ο Καράς εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Είναι το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Ο Γκότες θα επαναφέρει από το πλάι. Πήρε ο Καράς. Θα την πάσα έξω. Την βρήκε για τον Πολάκη. Αυτός εκτέλεσε για δύο. Μαζεψαν οι άσπροι. Και τώρα Μάνος. Αναστασίου άφησε στον Βερβενιώτη. Μητσογιάννης πασάρει έξω. Πάλι Βερβενιώτης, αυτή τη φορά θα σηκώσει για δύο. Μητσογιάννης πήγε στην πορεία της μπάλας. Μιμπουά ανενόχλητος, δεν το βάζει. Και πάλι θα ανανεώσουν οι Πιστόνς. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Προσπίση από τον Μάνο. Εξαιρετική η πάσα. Ο Παναστασίου δεν θα την κάνει ασίστ. Τελευταίος ακούμπησε, παίξει τον Destroyed. Μονοτές χαμένες ευκαιρίες εδώ από τους γηπεδούχους. Δεν κατάφεραν να σκοράρουν σε καμία από τις ευκαιρίες που είχαν μετά τις ανανεώσεις. Ενώ ο Καλογερόπουλος τώρα πατάει παρκέ για πρώτη φορά σήμερα. Καρά σταθερά σε ρόλο οργάνω τις τελευταίες φάσεις. Ενώ μας απομένει 1 και 17 για να φύσουμε πίσω μας στην πρώτη περίοδο. Χατζη Θεοδόρου αποφασίζει να σηκωθεί για 2, δεν βρίσκει την λύση. Παραμένει έτσι το 12-13. Καλογερόπουλος, εξαιρετική πάσα. Παπαναστασίου θα την κάνει ασίστ και τον δείχνει κιόλας. 14-13. Πολύ ωραία συνεργασία των δύο. 50 δευτερόλεπτα τώρα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Καράς. Ποτέα στο τρίποντο, όχι καλό. Μαζί ο Χατζη Θεοδόρου. Καράς. Ανεβαίνει ψηλά ο Χατζη Θεοδόρου. Θέλει να παίξει μαζί του, δεν το επιτρέπει όμως ο Μητσογιάννης. Βούρβουλας με 3 δευτερόλεπτα θα το πάρει από αρκετά μακριά. Airball. Καλογερόπουλος παίζει γρήγορα για τον Μητσογιάννη. Μπορείς εκεί να γυρίσει για να βρει τον Μουιμπουά. Και έτσι πάνε οργανωμένη επίθεση τώρα οι άσπροι. Έτσι ο Γιάννης σε μια γρήγορη επίθεση και αφήνει 10 δευτερόλεπτα τώρα στους αντιπάλους τους. Χαράς. Δέχεται το φάουλ. Είχαν να δώσουν ένα τελευταίο οι Destroyed Pistons. Θα το κάνει ο Παπαναστασίου. 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Χαράς. 2-1, εκτελεί από την κορυφή, δεν βάζει πολύ δύναμη και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος εδώ στη Λιοφρία. 14-13 το σκορ. Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος εδώ στην Ζωφρία. Destroyed Pistons που μπήκαν καλά 14-13, μόλις ανεσπούδες χωρίς τις δύο ομάδες. Με τον ρυθμό να είναι αρκετά καλός και γρήγορος για πρώτα 10 λεπτά. Καλογερόπουλος τώρα για τους Pistons. Ο Γιάννης θα πάρει την ασίστα, θα εκμεταλλευτεί εκεί το γεγονός που σπίδιξε σε λάθος τον Χατζη Θεοδόρου και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 16-13 πλέον το σκορ. Ο Καράς κατεβάζει αργά-αργά. Ψάχνει κάποια επιλογή, δεν έχει τριπλά, τον πιέζει ο Βερβενιώτης κιόλας. Βούρβουλας. Με τον Παπαναστασίου να του κλείνει το δρόμο. Τώρα βρήκε χώρο, εκτέλεσε, το βάλε. Να δούμε αν μετράει το καλάθι. Μετράει το καλάθι.
Λένε οι διαιτητές 16. 16. Καλογερόπουλος. Μητσογιάννης. Καλογερόπουλος. Έπαιξε με τον Μουιμπουά. Έχει βάλει στην πλάτη τον Χατζη Θεοδόρου. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Σουτ. Καράς, Μπουρμπουλας. Τελή για τρεις, δεν βρίσκει στόχο αυτή τη φορά. Ακολούθησε όμως η φάση του Χατζη Θεοδόρου και μάζεψε. Θα πάρει τώρα ο Χατζη Θεοδόρου κοντά στο καλάθι. Φάνηκε να εχνιδιάζεται εκεί από την πάσα ο Αγγελάκης. Έχουμε και 3 δευτερόλεπτα. Καλογερόπουλος. Είναι παραφορά η Άσπρη. Έγινε το κλέψιμο. Θα βγει στο ανοιχτό γήπεδο ανενόχλητος εκεί ο Κωτέας. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι σαν σε προπόνηση. Για το 16-18 προβάδισμα. Και πάλι για την Μπουμ Σακαλάκα. Παναστασίου. Προσπάθησε και να σώσει ο Χατζη Θεοδόρου. Κατοχή όμως είναι και πάλι για τους Pistons. Καλογερόπουλος δεν θα περάσει πάσα του. Ακόμη μια καλή άμυνα από την Μπουμ Σακαλάκα, η οποία κερδίζει και την κατοχή. Έχει 18, επενθυμίζει το σκορ. Έχουν περάσει μπροστά οι φιλοξενούμενοι και μπορούν να φτιάξουν και μια διαφορά τώρα. Καράς με το αριστερό χέρι θα τελειώσει ωραία τη φάση αφού πρώτα πέρασαν άμεσα από 2. 16-20. Και έχουμε και διακοπή για time out, καθώς οι γηπεδούχοι βλέπουν τους αντιπάλους να φτιάχνουν ψυχολογία. Επιστρέψαμε μετά το time out. Και μάλιστα υπήρξε και μια απόφαση 16-17, το σκορ δεν μετράει το καλάθι Μπουρμπουλά νωρίτερα. Θα γίνει και το επιθετικό φάουλ εδώ από τον Καλογερόπουλο. Βγαίνει δυναμικά εδώ ο Μάνος και κλέβουν οι άσπροι. Το Παναστασίου κλείστηκε, βρήκε τρόπο να υψώσει την μπάλα και να την αφήσει το καλάθι. 18-17. Κωτέας. Δεν του επιτρέπει να γυρίσει ο Παναστασίου Χατζη Θεοδόρου από την κορυφή. Αστοχή σε καλύτερη θέση ο Καλογερόπουλος για να μαζέψει. Εκεί ο Μάνος σέρβιρε το καλάθι στον συμπαίκτη του που ερχόταν με φόρα στον Παπαναστασίου. Δεν έκανε την δουλειά, πήρε και το φάουλ. 20-17 πλέον τον Παπαναστασίου. Είναι ιδιαίτερα δραστήριο στις τελευταίες φάσεις. Έχει ευκαιρία για το έμεσο τρίποντο. 21-17. Πήρε στην γωνία ο Σαραντόπουλος. Ένα δίποντο, όχι καλό από τον Αγγελάκη. Γενική αυτή άμυνα από τους άσους, αλλά θα κλέψουν οι φιλοξενούμενοι. Έχει πατήσει γραμμή στην συνέχεια της φάσης ο Καράς. Εκεί στο άλμα του.
διαμαρτύριες τώρα από την πλευρά της Μπουμ Σακαλάκα, όπως και να έχει. Κατοχή είναι για τους άσπρους. Καλογερόπουλος κάνει την κίνηση ο Μάνος. Παίρνει το φάουλ ο Καλογερόπουλος. Πέντε και 37 ακόμα για το ημίχρονο, 21-17 το σκορ. Βερβενιώτης αφήνει στον άλλο Γερόπουλο. Παναστασίου γύρισε, μπάλα το σώμα του Θεοδόρου, έχει περάσει εκτός οριών. 5 δευτερόλεπτα απομένει τώρα για τους άσπρους. Καλογερόπουλος επανέφερε, Βερβενιώτης τελειώνει ο χρόνος, κάτι θα πρέπει να εκτελέσει ο Μητσογιάννης, θα γυρίσει τώρα πρόσωπο στο καλάθι, τι έβαλε. 23-17, τα 2 δευτερόλεπτα δεν κοίταγε ούτε καν το καλάθι ο Μητσογιάννης. Πρόλαβε, εκτέλεσε και φτώχησε για το συν 6 των γηπεδούχων. Γελάκης δεν βρίσκει στόχο. Παραμένουν κολλημένοι στους 17 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Το momentum τώρα είναι στην πλευρά των Detroit. Παπαναστασίου στέκεται ανάμεσα εκεί στην πολυκοσμία. Μητσογιάννης ήρθε με φορά, γράπωσε την μπάλα στα νερά. Καλογερόπουλος φτιάχνει μια νέα επίθεση. Παναστασίου αλλάζει κατεύθυνση, ωραία πάει με τη βοήθεια του ταμπλό, αναπηδάει μπάλα, καταλήγει εκτός. Καράς τώρα. Έπεσε πάνω του ο Μάνος, αυτός έκανε το φάουλ. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια μετά το time out, Μπουμ Σακαλάκα αναντιστεί το καλάθι με τα μπόρα για να ξεβολήσει από τους 17 πόντους. Εκεί όπου είναι καθυλωμένοι εδώ και αρκετές φάσεις στο μάτς. Ένα τρίποδο τώρα έστωχο από τον Σαραντόπουλο, αυτός θα δώσει τη λύση. 23-20. Έφυγε πάλι εκτός χωρίς να ακουμπήσει κάποιος. Έτσι επιστρέφει γρήγορα γρήγορα και πάλι σε θέση επίθεσης η Μπουμ Σακαλάκα. Φλόκας. Φλόκας κρατάει, έχει βγει πάνω του Κάμπας τώρα. Βρήκε εξαιρετικά την πάσα για τον Σαραντόπουλο, τον είχε χάσει και ο Καλογερόπουλος και μειώνει σε 23-22 ο Σαραντόπουλος. Με δίποντο αυτή τη φορά. Καλογερόπουλος, Φανόπουλος, Πυροκάπας. Συνεχίζει, έχει απλώς αντικανονικά εκεί το χέρι του ο Αγγελάκης. Και γίνεται στο τέταρτο ομαδικό. Καλογερόπουλος λύσει σε βάλα μέσα από τα χέρια του Μάνου. Ναι, ο λάθος έτσι από τους άσπρους. Τώρα Μπούρμπουλας. Φλόκας έκανε το κόψιμο, Μητσογιάννης όμως έκοψε. Πιέζεται από δύο, ασφυκτικά βρίσκει την πάσα για τον Καλογερόπουλο. Πάει μπροστά μέσα ο Κάπας, δεν του έκανε το χατήρι μπάλα. Κύλησε εκεί βασανιστικά και κατέληξε εκτός καλαθιού. Μπούρμπουλας στρέφει άμυνα. Ο Μπούρμπουλας όμως θέλει να απειλήσει, δεν θα σκοράρει. Καλογερόπουλος. Ενώ μας απομένει κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Ο πίεσε εδώ ο Σπανόπουλος, δεν τα καταφέρνει ούτε αυτός. Λόκας και Μπούρμπουλας πατάει γερά, αφήνει στο πλάι. Αγγελάκης δεν θα διστάσει, δεν βρίσκει όμως στόχο. Αυτό έχει οι τελευταίες επιθέσεις των δύο ομάδων. Δεν αλλάζει έτσι και το 23-22. Καλογερόπουλος. Βλέπει γύρω του μόνο, μαύρες φανέλες, σηκώνεται τελικά.
Πήγε εκεί με τη βοήθεια του Νταμπλό, δεν τα κατάφερε. Μπουρμπουλάς πιέστηκε από τον Σπανόπουλο. Η μπάλα περάστηκε κάτω από τα πόδια του τελευταίου. Πρέπει να ακούμπησε κιόλας, καθώς η κατοχή είναι για την Μπούμψα Καλακά. Σαχινίδης του μεταξύ επιστρέφει για τους άσπρους. Έχουμε αλλαγή και για τους φιλοξενούμενους. Ο Καράς θα περάσει στην θέση του Μπουρμπουλά. Καράς. Πάει από τα δεξιά κοντά στον Μάνο. Τον κλείνει καλά εκείνος, αλλά ο Καράς είχε τον τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 23-24. Και πάλι Μπούμψα Καλακά μπαίνει στη θέση οδηγού. 1.48 πριν να αφήσουμε πίσω μας και την δεύτερη περίοδο. Πανόπουλος. Καπάς για δύο. Μητσογιάννης είναι εκεί για να πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Σαχινίδης από 45 μοίρες. Δεν μπαίνει το καλάθι. Το 23-17 στο 23-24 έχουμε φτάσει με ένα σερί 7-0 των φιλοξενούμενων. Πάει μπροστά μέσα ο Αγγελάκης χωρίς να φοβηθεί. Καλή άμυνα από τον Μητσογιάννη. Και τώρα Σαχινίδης. Αυτό τον Σπανόπουλο. Πατάει γερά αυτό, σηκώνεται για δύο. Ούτε τώρα οι Detroit Pistons μπορούν να σπάσουν το άστοχο σερί. Λοκάς, τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην περίοδο. Τα έκανε όλα μόνος του, δεν πήρε κάτι. Και έχουμε για παρατήρηση για φλόπινγκ. Σαχινίδης. Αυσέξο ο Σπανόπουλος, έξτρα πάσα. Ανενόχλητο τρίποδο του Μάνου. 26-24. Βρέθηκε για ο μαρκάρης ο παίκτης. Ήταν ο Μάνος. Και εκτέλεσε. Χαράς. Φαουλ. Μέχρι τον Κάπα. Τέταρτο, όχι τρίτο, μα δικό με συγχωρείτε. Για τους Detroit Pistons. Πυροφλόκας, 19 δευτερόλεπτα, 12 για τους φιλοξενούμενους. Φλόκας κρατάει στα 7. Θα εκτελέσει, δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Μητσογιάννης μάζεψε 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Πανόπουλος παίζει γρήγορα. Σαχινίδη στη λήξη του χρόνου, όχι. Και φινάλε λοιπόν και στη δεύτερη περίοδο με το σκορ στο 26-24. Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ για να ξεκινήσει και το δεύτερο μισό του παιχνιδιού. 26-24 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας με τους γηπεδούχους να κρατούν ένα προβάδισμα 2 πόντων. Νωρίτερα είχαν φτάσει και στο συνέξιο, ωστόσο κατάφεραν να επιστρέψουν οι φιλοξενούμενοι με τον Σαραντόπουλο κυρίως να σκοράρει. Ωστόσο ο Μάνος είχε τη λύση από μακριά στα τελειώματα της πρώτης περίοδου και έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Καράς τώρα οργανώνει για την Μπούμψα Καλάκα. Πάει από τα δεξιά. Συλλέγει την πάσα για τον Μπούρμπουλα, ο οποίος έχει βγει στη γωνία. Είναι άστοχο το σούτ του και μαζί του Μουιμπουά. Σαχινίδης. Από το ύψος των βολών θα βρει στόχο. 28-24. Καράς πιέζεται. Πάει η πίεση με τις πάσες. Πολάκης, Μπούρμπουλας. Τώρα πήρε έξω ο Κοτέας, ο οποίος έμεινε ανενόχλητος. Έλεξε να πάρει το τρίποντο, δεν ήταν καλό το σούτ. Και έτσι παραμένει το 28-24 με τον Σπανόπουλο τώρα να οργανώνει για τους Pistons. Δυσδύο, ωραία θα αφήσει τον Μάνο προσπίση και εκτέλεση στην συνέχεια. 30-24. Ο Τέας παρακινδυνευμένη πάσα τη σταμάτησε. Ο Καπάς. Σαχινίδης. Με ψυχραιμία εδώ λειτουργούν τώρα οι Detroit. Σπανόπουλος. Σαχινίδης κοντά του, σε αυτόν θα πάει μπαλά. Για να εκτελέσει από μακριά, δεν είναι καλή εκτέλεση. Από τα πόδια του Λέσκου θα βγει μπαλά.
ξεκινάει στο μάτς. Ο Λέσκος θα καθίσει στον πάγκο. Ταχυνίδης επανέφερε, Σπανούπουλος πήρε και σηκώθηκε αμέσως, δεν το βάλε. Μπουρμπουλας, αρχή πάσα για τον Κοτέα. Δεν την πάλα να περνάει πίσω από την πλάτη του και να καταλήγει εκτός. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό από την πλευρά της Μπουμψακαλάκα, η οποία δεν μπαίνει καλά στην τρίτη περίοδο. Το πρώτο δίλεπτο πέρασε χωρίς κάποιο καλάθι από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Σπανόπουλος. Έχασαν οι άσπροι. Καράς. Κουβαλάει. Πήγε και προς τα μέσα, βρήκε την τρύπα, το χάσε όμως. Έφτασε μέχρι το lay-up, αλλά αυτό ήταν άστοχο. Ταχυνίδης. Πέρασε κάτω από τη Στεφάνη. Καπάς για δύο, εστοχή. 32-24. 6-0 το σέρι που τρέχουν οι Detroit Pistons στα ξεκίνηματα της τρίτης περίοδου. Και απομακρύνονται στους 8, μπαίνει και βγαίνει εδώ η μπάλα από την προσπάθεια του Πολάκη στα αυτιά του εδώ. Ακόμη αν εκμεταλλευτεί η επίθεση από την πλευρά της Μπουμψακαλάκα. Σπανόπουλος μπορεί να δώσει συνέχεια στο σερί μου, η μπάλα θα δεχτεί την τάπα στα ίσα. Επιμένει όμως, δεν δικαιώνεται, Σπανόπουλος γραπώνει την μπάλα. Ταχυνίδης. Σηκώνεται για τρεις, βρίσκει σίδερο και τώρα ο Πολάκης καθαρίζει. Τρέχει ο Καράς, Γιάννη αρκετά μέτρα αφήνει στον Μπουρμπουλα. Μπουρμπουλα θα χάσει. Ταχυνίδης βρήκε τον Μουϊβουά, σηκώνεται με το δεξί, θα τελειώσει τη φάση καλά, 34-24. Η διαφορά στο συν 10 και επίσημα πλέον. Και έχουμε και διακοπή για το time out της Μπουμψακαλάκα. Επενέφεραν τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους να έχουν χτίσει μια διαφορά 10 πόντων πλέον στο παιχνίδι. Οι Πίστονς έχουν μπει πιο συγκεντρωμένα στην τρίτη περίοδο σε αντίθεση με την Μπουμψακαλάκα, η οποία θα υποπέσει ακόμα ένα λάθος από τα πολλά που έχει κάνει μέχρι στιγμής σε αυτά τα 4 λεπτά που έχουμε παίξει. Ταχυνίδης γυρίζει, Μουιμπουά αλλιώθηκε προσπάθειά του και τώρα θέλει να τρέξει ο Καράς. Έχει επιλογές για πάσα, αφήνει στον Μπουρμπουλα. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος και θα το βάλει. 34-27. Ο Μπουρμπουλας ξυπνάει την επίθεση των φιλοξενούμενων. Ο Παναστασίου τώρα στον Σαχινίδη. Σαχινίδης κρατάει. Ο Παναστασίου βγήκε στην περιφέρεια. Παίρνει τα βήματα, υψώνει, δεν το βάζει. Δεν έχει χτυπήσει εκεί ο Κοτέας. Κρατάει την μέση του. Λογικά κάποιο χτύπημα εκεί θα υπήρξε. Επάνω στο rebound. Θα περάσει εκτός τώρα παίχτης της Μπουμψακαλάκα. Στο μάτς επιστρέφει ο Αγγελακής. Καράς. Ενώ πάμε να μπούμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της περίοδου. Αγγελακής το δίνει ξανά χέρι με χέρι. Καράς στα 5 δευτερόλεπτα. Τρίποντο του Πολάκη. Περνάει απευθείας εκτός η μπαλά. Χωρίς καν να βρει Στεφάνη. Και να αλλάζει το 34-27. Καλό Γερόπουλος τώρα στην θέση του Μουιμπουά. Καλό Γερόπουλος αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Ο Παναστασίου. Είναι μπροστά του ο Καράς, απλώνει αντικανονικά το χέρι του εκεί ο Παπαναστασίου, κάνει το δευτερικό φάουλ. Σαραντόπουλος στο εντωμεταξύ επιστρέφει. Ο Πολάκης είναι αυτός που πέρασε εκτός.
Καράς. Ο Φλόκας δεν πέρασε η πάσα. Θα βρισκόταν σε θέση βολής εκεί ο Σαραντόπουλος, αν έπαιρνε την πάσα στα χέρια του. Την σταμάτησε όμως την πάσα ο Σαχινίδης. 13 δεύτερα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μπάλα πάει στο κέντρο και όπου βρίσκεται ο Φλόκας. Τώρα θα σηκωθεί για 2 και βρίσκει στόχο. 34-29. Ο Γιάννης γύρισε το κορμί του κλεισμένος από 2 και 3 πήγε πάνω του. Προσπάθησε εκεί να εκτελέσει, δεν καταφέρει να κερδίσει κάτι. Και έχουμε φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Καρά. Έγινε η επαναφορά. 3 και 50 τώρα στο ρολόι. Πάσα έξω. Αγγελάκης για 3, θα κάνει airball. Θα δίνει ευκαιρία εδώ να ψαλίδουν καλό την απόσταση οι φιλοξενούμενοι. Δεν καταφέραν κάτι με αυτό το μακρινό σουτ. Συνέχεια με την επίθεση των Detroit Pistons. Σαχινίδης έχει μείνει ψηλά να τον πιέσει ο Μπούρμπουλας. Αναστασίου. Ρωμάνος, ωραία έπαιξε με τον Μητσογιάννη. Εκτελεί αυτός για 2. 36-29. Χαράς. Λοκάς. Μένει με τον Παπαναστασίου. Αγγελάκης δεν μπορεί να υποδεχτεί καλά, κράτησαν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι. Μπούρμπουλας τον βρίσκει. Δεν προλάβει όμως να σηκωθεί για να εκτέλεσει έγκαιρα πριν τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Τούμινη μπάλα στα χέρια για να αλλάζει και το σκορ. Και τώρα Σαχινίδης. Καβγερόπουλος θα το πάρει και θα το βάλει. 39-29. Γενικά ο Καλογερόπουλος σήμερα δεν έχει πάρει πολλά σου την αλήθεια. Τώρα βρήκε την ευκαιρία του και έφερε και πάλι την ομάδα του στο συν 10. Λόκας. Έπεσε πάνω του ο Μητσογιάννης. Του βάλε και τις φωνές εκεί ο Καλογερόπουλος, δεν ήθελε να γίνει φαουλ. Θεοδότης εν τω μεταξύ πέρασε το μάτς στην θέση του Καρά. Αλλά έχουμε και time out. Επέστρεψαν οι ομάδες με το time out. Λοκάς. Βρήκε έξω τον Χάτζη Θεοδωρού. Έχει τον Καλογερόπουλο στην πλάτη του, γυρίζει, εκτελεί χωρίς καλή ισορροπία. Καλογερόπουλος. Παίζει γρήγορα για τον Παπαναστασίου. Παίρνει τα βήματα εκείνος πιεζόμενος, λίγο λύσει ένα σκοράρι κιόλας. Θα πάει ωστόσο στη γραμμή για 2 βολές. Μπαίνει η βολή. Μέσα και η δεύτερη. 41-29. Φλόκας. Ο Χατζηθεοδόρου θα εκτελέσει από μακριά. Δεν βρήκε στόχο. Μάζεψε ο Σαραντόπουλος. Από πίσω θα δεχτεί το φάουλ από τον Μητσογιάννη.
σειρά του Σαραντόπουλου τώρα να εκτελέσει. Χαμένη πρώτη βολή, μπερδέστηκε εδώ ο Χατζηθεοδόρου, νόμιζε ότι ήταν η δεύτερη. Παναστασίου εκτελεί γρήγορα και εύστοχα. 43-30 τώρα διαφορά στο συν 13 υπέρ των Detroit Pistons, μεγαλύτερη διαφορά το έχουμε δει σήμερα. Θέλει να μειώσει ο Μπουρμπουλας με αυτό το τρίποντο, κοντό το σούτο όμως, αλλά θα καταλήξει σε Στεφάνη και εκτός αγωνιστικού χώρου στην συνέχεια. Και τώρα Καλογερόπουλος. Εδώ Σαχινίδης. Έκλεψε ο Σαραντόπουλος. Στην άλλη πλευρά έφτασε μια πάσα ενώ βρισκόταν στον αέρα. Έκανε το λάθος τελικά. Παναστασίου τώρα έχει μόνο τον Φλόκα μπροστά του. Θα πάει κοντά σε εκείνον, θα τον νικήσει κατά κράτος. Θα του πάρει και το φάουλ. Και η διαφορά όλο και ανεβαίνει υπέρ των Pistons. 45-30 τώρα στο συν 15. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι άσπροι. Μπορεί να γίνει και σύν 16 αν ευστοχεί στην βολή του. Μουσική 40-30. Μια απόσταση 16 πόντων τώρα υπέρ των γηπεδούχων. Οι οποίοι είναι σαφώς καλύτεροι σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Για το οποίο μας απομένουν 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Θεοδόρου αφήνει έξω. Σαραντόπουλος βρήκε χώρο μετά την προσπίση. Ο ίδιος θα μαζέψει το rebound από το δικό του αστοχο σουτ. Και πήγε και προς τα μέσα και πήρε και το φάουλ. Ο Μητσογιάννης αν δεν κάνω λάθος έχει κάνει και θα περάσει εκτός. Σαραντόπουλο, δεν αξιοποιούν για τις βόλες οι φιλοξενούμενοι. Σαραντά 31. Όχι για από κοντά ο Κάπας. Είναι ο Φλόκας. Σηκώνεται για τρεις εκτός ισορροπίας στα δύο δευτερόλεπτα. Θα πετάξει την μπάλα ο Σαχινίδης. Όχι. Φινά λοιπόν και στην τρίτη περίοδο. 46-31 το σκορ. Πολύ έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος, η οποία και μόλις ξεκίνησε άρχισε να μετρά αντίστροφα το ρολόι. 46-31 το σκορ. Η Detroit Pistons έκανε ένα πολύ καλό ματς στο τρίτο δεκάλεπτο. Πήραν μια διαφορά ακόμα και 16 πόντων στο ματς. Τώρα έπεσε στις 15 με τον βόλιο του Σαραντόπουλου νωρίτερα. Παραμένουν στην επίθεση εδώ οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν 9 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Φλόκας θα ψάξει τον Μπουρμπουλα, τον βρήκε. Αυτός θα ψάξει χώρο για να βρει την πάσα. Να τρίποντα από την κορυφή. Εκτελεί ο Μπουνουσούζης, ο οποίος μπαίνει και με το που μπαίνει δίνει και τη λύση. Σαραντά 6-34 διαφορά στους 12. Καλογερόπουλος τώρα σε απομονωθεί εκεί με τον Φλόκα. Βρήκε ελεύθερο συμπαίκτη. Ο Βερβενιώτης είναι αυτός που θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Μουνουσούζης. Ο
Παναστασίου είναι πάνω του. Είναι προς τα μέσα, υπάρχει... Έχει κάνει, έχει χτυπήσει με τον αγκόνα του αθελάτου εκεί τον Κάπα. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι δύο διαιτητές. Έχουμε τζάμπολ. Η μπάλα είναι για τους Detroit Pistons. Και συνέχεια τώρα μέσα Χινίδη. Αστοχό το τρίποντο του Παπαναστασίου, Φλόκας. Θα σταθεί από το τρίποντο. Θα το χάσει όμως και τώρα Καλογερόπουλος. Αργά αργά ο Καλογερόπουλος φτιάχνει αυτή την επίθεση των Pistons. Βγαίνει και πάλι στην περιφέρεια. Περβαίνει ο Τσάψης στο πλάι, Παπαναστασίου. Κλείνεται καλά τον Κουρνουσίτη. Πιέζεται τα σφιχτικά, 3 δευτερόλεπτα, 2. Θα πετάξει την μπάλα, θα πάρει το φάουλ. Λίγο πριν την λήξη δέχτηκε το φάουλ ο Παναστασίου. Είμαστε τώρα για την δεύτερη. Μούτας τι θα μπει, θετικό rebound όμως από τον Κάπα. Και αφήνει έξω στον Καλογερόπουλο, ηρέμει αυτό στην κατάσταση. Κάπας γυρίζει, εκτελεί για δύο, δεν το βάζει. Αλλά και πάλι στα χέρια του Μπουρνουσούζη. Πάει δυναμικά προς τα μέσα, βρήκε τον διάδρομο, δεν τελείωσε καλά. Παλεύει γλυκόντα σε δύο, αυσε εξαιρετική πάσα στον Λάσκο. Τράβηξε δύο αντιπάλους πάνω του. Και είχε άπλετο χώρο και ο Λάσκος. Μπορεί να το πάρουν, θα πάρει η γηπεδούχη για να εκτέλεσει. 46-36. Ακενίδης για 3 μέσα. 49-36 έδωσε το κατάλληλο ύψος. Η μπάλα κατέληξε στο διχτάκι. Καλογερόπουλος. Βάζει πλάτη. 7 λεπτά ακόμα για το τέλος, έχει υπάρξει φάουλ. Έχει πάρει από τον Φλόκα. Έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Σπανόπουλος και Μουιμπουά. Πριν από την μία πλευρά, να από την άλλη έχουμε τον Πολάκη και τον Κοτέα στην δεκάδα, στην δεκάδα λέω, στην πεντάδα. Το πήγα στο ποδόσφαιρο. Θα αφήσει την παρά στο καλάθι ο Βερβενιώτης. 51-36. Ο Φλόκας, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ. Και φαίνεται να έχει χτυπήσει, σηκώθηκε πάλι καλά. Θα πέρασε εκτός τώρα ο παίκτης της Μπουμψακαλάκα. Ας ελπίσουμε να μην
Θα ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Ο Μπούρβουλας περιμένει και στο πλάι για να επαναφέρει, παίρνουν τη θέση τους και πάλι οι παίχτες. Συνέχεια τώρα με Καρά. Μπούρβουλας σηκώνεται από το πλάι. Αστοχή, Λάσκος μαζεύει. Ξανά Μπούρβουλας για δύο, είναι το σούρπα του σε γραμμή. Ούτε αυτό όμως θα καταλήξει στον στόχο. Αλογερόπουλος. Ψάχνει στην παίκτη, Βερβενιώτης περιμένει στην κορυφή. Σπανόπουλος διηγίζει την φάση, αφήνει στον Βερβενιώτη. Δεν έκανε καλή προσπάθεια εκείνος. Καρά, θέλουν να τρέξουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Πάσα έφτασε στον Κοτέα. Βέβαια δεν είναι καλά. Σπανόπουλος βιάστηκε εδώ νομίζω. Θα βιαστεί όμως και ο Πολάκης, κρατούν οι φιλοξενούμενοι. Και έχουμε καλάθι και φάουλ από τον Καρά. 51-38. 5,5 λεπτά μας απομένουν ακόμα για το φινάλε. Διαφορά στους 13. Συμπληρωματική βολή. Κέρδισαν οι Detroit και τώρα Καλογερόπουλος. Πιέζει ψηλά ο Καράς, Καλογερόπουλος κρατάει τον, έχει τον έλεγχο της μπάλας. Κακινίδης εκτελεί μετά την περιστροφή, δεν το βάζει. Καράς τεφεύγει για τον Μουιγουά. Λασκός. Ο Τέας προσπαθεί να σηκωθεί, δεν βρήκε χώρο. Ο Μπούρβουλας θα πάρει το τρίποντο μέσα με τη βοήθεια του ταμπλό. 51-41. Διαφορά πέφτει στον Γκίλα, στον Γκίλα στις 10 και πάλι 4-40 πριν το τέλος. Να δούμε αν θα μπορέσει να βγάλει αντίδραση Μπουμ Σακαλάκα. Για αν η Detroit Pistons θα μπορέσει να διαχειριστούν αυτό το καλό προβάδισμα. Μυρικό εδώ το φάουλο από τον Καρά. Να θα γίνει και μια προσπάθεια τώρα για να σκούπιστεί το παρκέ. Πιάσει εκεί τη σκούπα τώρα ο Κοτέας. Τώρα θα συνεχιστεί το ματς. Καλογερόπουλος στα 12. Αυτή ο πλάι εκεί όπου περιμένει ο Σπανόπουλος για να εκτελέσει. 54-41. Είναι. 53-41 τελικά πατούσε. Όχι, τρίποντο τελικά το μετράνε. Ως τρίποντο. 54-41 τώρα αλλάξει και στον φωτεινό πίνακα. Καλογερόπουλος. Έπαιξε με τον Μάνο. Ξανά Καλογερόπουλος. Σηκώνεται για τρεις, όχι. Ο Μπουά στη δεύτερη προσπάθεια από πιο κοντά. Υπάρχει φάουλ. Έγινε πάνω στον Μάνο. Κάποιος τον βρήκε εκεί στο κεφάλι νομίζω στην, το rebound.
Όχι. Έχουμε βόλες τελικά. Θέλει τώρα για την δεύτερη, για το 55-41. Μπούρμπουλας. Κάνει τις σταυρωτές με τον Γαλογερόπουλο μπροστά του, εκτελεί μετά την τρίπλα και το βάζει. 55-44, το έχει αυτό το σούτο Μπούρμπουλας, το αποδεικνύει τώρα. Σε 10 από τη διαφορά, 3 και 12 πριν να τελειώσει το μάτς. Καλογερόπουλος κράτησε το κορμί του στο δεύτερο μισό του γηπέδου, δεν έκανε μπρος πίσω. Μουιμπούα δεν μπορεί να υποδεχτεί καλά εδώ την πάσα. Και συνέχεια τώρα για την Μπούμψα Καλάκα. Χαράς θέλει να τα κάνει όλα μόνος του και θα τα καταφέρει. 55-46. Μια ατομική προσπάθεια εδώ από τον Καράτα, έβαλε σχεδόν με όλους τους Detroit Pistons. Διαφορά σε 9 και έχουμε time out. Η διαφορά με τα πόρα έχει πέσει σε μονοψήφιο νούμερο. 55-46 δείχνει πλέον ο φωτεινός πίνακας μετά την πολύ καλή προσπάθεια εκεί του Καρά. Ποιος δεν δίστασε να τα βάλει σχεδόν με όλη την ομάδα των γηπεδούχων. Πανόπουλος τώρα. Πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Μητσογιάννη. Τσακινίδης πέρασε, έψαξε πάσα, αλλά εκεί δεν βρισκόταν κανένας. Τα μαζί με τους συμπαίκτες του και τώρα θέλουν να παίξουν γρήγορα, φιλοξενούμενοι Μπούρμπουλας. Μουιμπούα έχει αναλάβει να το μαρκάρει, θα πάρει το τρίποντο μπροστά του. Ανόπουλος μάζεψε και τώρα Τσακινίδης. Πατάει γερά, θα έπεσε άτσαλα πάνω του εκεί. Ο Κοτέας δεν ήταν και καλύτερη άμυνα από τον ψηλό της Μπούμψα Καλάκα. Μπήκε εκεί μετά όλα στην φάση, γκρέμισε και τον Σαχινίδη, ο οποίος θα εξακολουθεί να τα λέει με τον Μουιμπούα. Βόλες λοιπόν για τους Detroit, 2 και 18 απομένουν στο ρολόι. 56-46 και 57-46 από τις 2 έστωσες βόλες του Σαχινίδη. Πιεζόμενος από τον Σαχινίδη. Πήρε το screen, αλλά θα πάρει το επιθετικό φάουλ εδώ ο Σαχινίδης. Αντικανονικό το screen από τον Κάπα. Όχι από τον, με συγχωρείτε, τον Πολάκη. Ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο δίλεπτο. Όλο και πιο κοντά στην νίκη του στη Detroit Pistons. Από την άλλη Μπούμψα Καλάκα κινδυνεύει με την πρώτη ήττα της στο νέο πρωτάθλημα. Μουιμπούα με φόρα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 59-46. Καράς. Ωραία θα ρολάρει, πέρασε και αφήνει στον Λέσκο. Το χάσε όμως εκείνος. Γερόπουλος, όχι με συγχωρείτε, Σπανόπουλος. Αξιοδέψει για κάποια πολύτιμα δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει και λόγος για να βιάσουν οι γηπεδούχοι. Μουιμπούα βγήκε στα αριστερά, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Δίστασε να σηκωθεί, ο Μάνος δεν θα διστάσει. Έβαλε περισσότερη δύναμη όμως. Δεν ακούσε η μπάλα Στεφάνη. Τέλειωσε ο χρόνος της επίθεσης. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για να μπούμε στο τελευταίο λεπτό. Τη διαφορά στους 13. Σίγουρα θα αγιάστουν οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα στον χρόνο που απομένει. Καράς. Πασαρέξο. Πολάκης. Βρήκε τον Χατζη Θεοδόρου, αδύναμο τελείωμα. Πολάκης παλεύει. Κερδισμένοι όμως οι άσπροι. Και ο Σπανόπουλος θα παίξει γρήγορα για τον Μητσογιάννη. Να από εδώ λέει up. Κρατούν και πάλι οι άσπροι. Ξοδεύουν κι άλλο χρόνο. Όπως όλα δείχνουν θα φτάσουν στην δεύτερη νίκη τους. Θα πάνε πλέον στο 2-1. Εδώ υπάρχει σφύριγμα
για φάουλ πάνω στον Μουιμπουά. Όπως έλεγα λοιπόν, οι Detroit Pistons θα φτάσουν πλέον στην δεύτερη νίκη τους, θα πάνε στο 2-1. Από την άλλη Μπουμ Σακάλακα θα γνωρίσει απόψε την πρώτη ήττα και θα πέσει στο 2-1 και αυτή. Χαμένη η πρώτη βολή από τον Μουιμπουά. Έξω και η δεύτερη, αλλά μαζεύουν ξανά οι Detroit Pistons. Πανόπουλος τσεκάρει το ρολόι. Τα δευτερόλεπτα για την επίθεση των άσπρων. Θα πάρει το τρίποντο, βρήκε σίδερο. Μαζεύσαν οι φιλοξενούμενοι, Καράς, Βούρβουλας. Εκτελέσει, δεν το βάζει, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Οδεύουμε προς το φινάλε. Δεν πέρασε η πάσα. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος. Λήξη λοιπόν εδώ στην Ζωφρία. 59-46. Οι Detroit Pistons θα επικρατήσουν επί της Μπουμ Σακάλακα.